Δεν είναι δική μου περίπτωση, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Αλλά λέω να σε όλες, όσες και σε όλους όσοι θεωρούσαμε ότι θα είμαστε καλοί άνθρωποι που χωρίσαμε από ανθρώπους μας κακοποιούσαν, γιατί να λέμε την αλήθεια στα παιδιά μας ότι ο πατέρας σου ήταν κακοποιητικός προς εμένα και γι' αυτόν τον χώρισα, η μάνα σου ήταν κακοποιητική προς εμένα και γι' αυτόν την χώρισα, καθόμασταν εκεί πέρα και το παίζαμε ως μάρτυρες και η μαμά και να αγαπάς τη μαμά και να... Δεν θα αγαπάς τη μαμά, αλλά πες την αλήθεια ότι με τη μαμά σου χωρίσαμε επειδή με απατούσε. Ή με τον μπαμπά σου χωρίσαμε επειδή ήταν συναισθηματικά απόμακρος και επειδή έβαζε τη διασκέδαση του ποτού πάνω από την οικογένεια. Ακούς? Η παρορμητικότητα. Ο κίνδυνος κατάχρησης αλκοόλ αυξάνεται αν τα άτομα χρησιμοποιούν το αλκοόλ για να μουδιάσουν από τα προβλήματα τους, για να αντέξουν το άγχος, τους φόβους ή προβλήματα διάθεσης ή για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους. Η παρορμητικότητα σχετίζεται επίσης με την κατάχρηση αλκοόλ. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε κοινά με τους ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και με οριακό θα έλεγα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα βίντεο τρόπον Ντινά Πασπαρτού. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος γυρίστηκε στο αυτοκίνητο. Είχαμε πάει μια από αυτές τις μέρες στη θάλασσα και στην επιστροφή είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο μαζί με τον Πάνο. Διάβασα την επιστολή της φίλης, τη σχολίασα, αλλά τώρα που κάνω το μοντάζ βρήκα και μία συνέντευξη της δόκτωρος Ράμαν Ιντερβάσουλα, της γνωστής σε όλους μας ειδικής περί ναρκισισμού, η οποία είναι από τις 13 Ιουλίου 2021. Είναι στο Facebook, θα δείτε στη συνέντευξη που θα σας τη βάλω στη συνέχεια μεταφρασμένη, ότι είναι από τη σελίδα Camelback Recovery Narcissism and Substance Use Disorder with Dr. Ράμαν, ο ναρκισισμός και η διαταραχή χρήσης ουσιών μαζί με τη δόκτωρα Ράμαν. Αυτό το βίντεο η δόκτωρα Ράμαν μιλάει σε έναν γιατρό ο οποίος εξειδικεύεται στην απεξάρτηση και εξετάζουν το χώρο εκείνο στον οποίο συνυπάρχει ο ναρκισισμός με τους εθισμούς. Επειδή έχει γίνει μια συζήτηση στο κανάλι σε σχέση με τους εθισμούς και τον ναρκισισμό και εγώ έχω εκφράσει την άποψη ότι οι εθισμένοι είναι ναρκισιστές. Όχι ότι όλοι οι ναρκισιστές είναι εθισμένοι, αλλά όλοι οι εθισμένοι είναι ναρκισιστές. Χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω. Όταν λέω εθισμένοι ή addicts, ενώ εθισμένοι στο αλκοόλ, εθισμένοι σε ναρκωτικές ουσίες, εθισμένοι σε χάπια. Υπάρχουν κάποια χάπια στα οποία εθίζονται οι άνθρωποι, κάποια χάπια που είναι οπιοειδή, κάποια χάπια τα οποία είναι ερεμιστικά και ούτω καθεξής. Και δεν εννοούμε τον εθισμό στον καφέ, τον εθισμό στη ζάχαρη, τον εθισμό στους υδατάνθρακες ή τον εθισμό στη νικοτίνη, οι οποίοι αυτοί οι εθισμοί δεν συναντούν τα κριτήρια για τη διάγνωση μιας διαταραχής χρήσης ουσιών. Μιλούμε δηλαδή για συγκεκριμένες ουσίες. Αλκοόλ, κοκαίνη, ηρωίνη, κρακ και ούτω καθεξής. Επειδή το έχω δει σε διάφορα σχόλια ότι συζητιέται, μα εγώ ξυπνάω το πρωί και καπνίζω πολλά τσιγάρα ή πίνω πολύ καφέ το πρωί και πολύ καφέ το απόγευμα, μήπως είμαι και εγώ ναρκισιστής? Όχι. Μιλάμε για τους εθισμούς εκείνους οι οποίοι προκαλούν πρόβλημα στη λειτουργικότητα του προσώπου που έχει αυτούς τους εθισμούς και πρόβλημα και στο περιβάλλον του. Εθισμοί στο αλκοόλ και σε παράνομες ναρκωτικές ουσίες, σε παράνομες ουσίες οι οποίες ανεβάζουν τη διάθεση, στο αλκοόλ, το οποίο δεν είναι παράνομη ουσία, αλλά έχει πολύ κακή επίδραση όταν γίνεται misuse, όταν γίνεται κατάχρηση του αλκοόλ, και σε κάποια συνταγογραφούμενα φάρμακα που κάποιοι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν εθιστικά. Παλιότερα ήταν το Valium. Ήταν διάφορες αμφεταμίνες, τα οποία είναι stimulants, ενεργοποιούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα μην ανησυχείτε όσοι είστε μανιώδεις καπνιστές, μπορεί να είναι καλή ιδέα να σκεφτείτε πώς να διαχειριστείτε τα πιθανά προβλήματα υγείας που φέρνει το καπνίσμα. Αν έχετε μια πολύ μεγάλη πρόσληψη καφεΐνης, να το δείτε με τον γιατρό σας αν αυτό σας βλάπτει και πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε. Μιλάμε τώρα για εθισμούς από αλκοόλ και ναρκωτικά, για να το πω έτσι απλοϊκά. Δεν είναι μόνο ναρκωτικά, δεν είναι μόνο sedatives, είναι και stimulants, αλλά από απαγορευμένες ουσίες. Τα χάπια που παίρνουν οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι σε ουσίες κλπ. Τα παράνομα. Το αλκοόλ, ξαναλέω, είναι νόμιμο, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί επιδρά κατευθείαν στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Και η νικοτίνη επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δεν προκαλεί όμως τη ζημιά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τη ζημιά στη συμπεριφορά που προκαλεί ο αλκοολισμός. Πάμε να δούμε πρώτα τη συνέντευξη της δόκτωρος Ράμανη. Είναι λιγότερο από 3 λεπτά. Την έχω περικόψει, την έχω μεταφράσει. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για ολόκληρη τη συνέντευξη για όποιον θέλει να τη δει. Και πάμε μετά να δούμε αυτό που γυρίσαμε στο αυτοκίνητο. Ελπίζω να λυθούν απορίες μέσα από αυτό. Some people are making the argument, and I'd be curious to see where this work goes in the next 10, 20, 30 years, that narcissism and addiction, they think it's the same. They actually view the narcissist as being addicted to validation. That's their model. That's how they think about it. And so they'll always be addicted to validation. And much like an alcoholic, that will never go away, but that you can smooth out the behavioral top parts and figure out the workarounds and teach them. For example, an alcoholic person, when they really could be around alcohol and still order a soda or something like that and be able to function in that space. A narcissistic person could be in a space where they're not the one getting the validation and still be able to function in that space without raging at people, right? So you could have that behavioral shift. The data doesn't support that idea of an addiction model because addiction to validation seeking is only one very small band of what narcissism is. But addiction also is a lack of regulation. Narcissism also is a lack of regulation. So the folks making these arguments, they're not crazy arguments, right? The arguments have some potentiality to them. But and if in that way, then the narcissist is always a narcissist. You've just addressed the behaviors. But I do think that this style, I have worked with some clients on this for over 10 years. I have known people for many, many years, decades. Their personalities haven't changed. Your personality is pretty darn similar to the way it was when you were in your mid-20s. Your behaviors are different because you're older, but the personality is the same. So the recovery rate from addiction, any type of addiction, is very low. Yeah, and so there you go. When a person is a narcissist, are they more or less likely to recover from their addiction? Almost completely, so much less likely. I remember once working with a person who was narcissistic and had been sober for 33 years. Okay. But this was a person who I'd almost argue at some level had an almost obsessive relationship with 12-step. So the obsessive relationship with 12-step had almost replaced. So, you know what I'm saying? It governed this person's days and nights. It governed their every day. They everything in their life was organized around 12-step to a point where other things were not possible in their life. Human relationships weren't possible. Everything was affected. And this person could only work with people in 12-step. So is that recurring? I mean, they're not using. Sure, they put years on their life by no longer using, but it still went into an obsessive space. So that's the one I'm thinking of, a narcissistic person off the top of my head. But I do think that when the person has both of these things, the likelihood of long-term sobriety and recovery is so low because you've actually taken away their main tool of regulation. Right. Αυτό με τους νάρκισσους και αλκοολικούς είναι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ευρέως διαδεδομένη στάση ή άποψη ότι πρέπει να τους λυπόμαστε, ότι έχουν πρόβλημα, άχε καημένοι. Mm-hmm. Και αυτό οδηγεί, αν δεν είναι ήδη, μαθηματικά στη συνεξάρτηση. Λοιπόν, αγαπητή μου Θέκλα, είναι email αυτό. Έστειλα κάτω από το σημερινό βίντεο ένα σχόλιο, σου το κάνω και εδώ μια αντιγραφή, αν και ξέρω πως διαβάζεις όλα τα σχόλια. Ήταν ένα βίντεο που ήταν για μια κοπέλα που είχε σχέση με ένα αλκοολικό και της έλεγα εγώ ότι οι αλκοολικοί δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν εσέναν πάνω από το ποτό. Ήταν κάτω από ένα βίντεο που μια κοπέλα είχε σχέση με κάποιον αλκοολικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτω από το βίντεο. Ξέρω, η ιστορία μου μπάζει, όμως πώς μπορώ να ξεκολλήσω? Και απαντώ της εγώ, όχι αγαπώντας, δικαιολογώντας τους θύτες. Κάτω από αυτό το βίντεο. Ξέρω, η ιστορία μου μπάζει, όμως πώς μπορώ να ξεκολλήσω? Και η κοπέλα τούτη έγραφε ότι είχε σχέση με κάποιον ο οποίος τον κατάλαβε από την πρώτη φορά που βγήκαν ότι ήταν αλκοολικός. Και περιγράφει την κατάσταση πώς εξελίχθηκε. Έγραψε η κοπέλα κάτω από το βίντεο το εξής. Συμφωνώ πως
είναι ανησυχητική προσκόλληση της κοπέλας και η ερμηνεία της σχετικά με την έννοια της αγάπης. Μακάρι και με αφορμή αυτό το βίντεο να το αναγνωρίσει και η ίδια, ώστε να μπορέσει να το δουλέψει και να απεμπλακεί από τις αδιέξοδες αυτές καταστάσεις. Θέκλα, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπες στο βίντεο. Όλοι οι αλκοολικοί είναι ναρκισσιστές, που το έχεις ξαναπεί και που ομολογώ πως με έκανε να απορρίσω. Είναι δική σου γνώμη ή αναγνωρισμένη από την ψυχολογία κάθετος ψυχιατρική? Ρωτάω διότι είχα μία μάλλον διαφορετική θεώρηση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ πως ένας πότης μπορεί να γίνει τακτικός πότης. Είτε πότης είναι τακτικός πότης, είτε πότης είναι τακτικός πότης, δεν νομίζω να είναι απαραίτητα ναρκισσιστής. Δεν το καταλάβω αυτό. Τι σημαίνει τακτικός πότης? Είτε πότης είναι τακτικός πότης, πρώτα απ' όλα θεωρώ πως ένας πότης μπορεί, θα γίνει, φαντάζομαι, τακτικός πότης. Μήπως εννοεί social drinker, κάποιος ο οποίος πίνει τακτικά? Δηλαδή, άμα πίνεις ένα ποτηράκι κρασί την είτε ημέρα, πότης στο είναι ένα τακτικός πότης, δεν νομίζω να είναι απαραίτητα ναρκισσιστής. Είναι καταρχάς η λέξη αλκοολικός, έχει συγκεκριμένο ορισμό. Αλκοολικός είναι ο άνθρωπος που είναι εθισμένος από το αλκοόλ, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αλκοόλ, ο οποίος χρησιμοποιεί το αλκοόλ για να μουδιάζει τα συναισθήματα του, ο οποίος πίνει καθημερινώς και με μεγάλη, πώς να σου το πω, με μεγάλη επιμονή. Ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμά αντί να φάει φαγητό να πιει ποτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν δεν έχει ποτό στο σύστημά του δεν νιώθει καλά. Αυτός είναι ο αλκοολικός. Άμα πίνει κάποιος μια μπύρα με το φαγητό του δεν είναι αλκοολικός. Ή αν όταν θα πάει έξω σε μια κοινωνική συνέβρεση να πιει ένα-δυο ποτήρια, ένα-δυο μερίδες ποτού. Είναι έτσι, ποτά, όπως ναι, το λέμε. Ποτά, ναι. Ναι. Και το αμέσως επόμενο σκεπτικό μου είναι: δεν είναι όλοι τακτικοί πότες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι εν δυνάμει ψυχολογικά εξαρτώμενοι από το ποτό? Και τελικά, δεν είναι θέμα χρόνου η ψυχολογική εξάρτηση να καταλήξει και σε σωματική, δηλαδή σε αλκοολισμό? Αγάπη μου, ποιος σου είπε ότι ο αλκοολισμός είναι μόνο η σωματική εξάρτηση? Τα έχει μπερδεμένα η κοπέλα στο μυαλό της. Και σίγουρα όχι σύμφωνα με την ψυχιατρική και την ψυχολογία που με ρώτησε πέρα, η άποψη που είναι σύμφωνα με την ψυχιατρική και την ψυχολογία. Εγώ να πω κάτι. Ναι. Όχι. Οι πότες και οι τακτικοί πότες δεν είναι όλοι εν δυνάμει αλκοολικοί. Ίσα ίσα το να είσαι social drinker, δηλαδή να μπορείς να πιεις ένα ποτό και να μην πίνεις όλη μέρα και όλη νύχτα ποτά και να μην είσαι εξαρτημένος από το αλκοόλ, δείχνει ακριβώς ότι δεν είσαι εθισμένος. Οι αεθισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε απεξάρτηση, οι άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα συμμετέχουν στις συνεδρίες των ανώνυμων αλκοολικών, λένε είμαι η Μαρία και είμαι αλκοολική, είμαι η Θέκλα και είμαι αλκοολική και έχει 6 μήνες να πιω αλκοόλ. Πάντοτε αποκαλούν τον εαυτό τους αλκοολικό, γιατί ο αλκοολισμός είναι ψυχολογικός πρωτίστως και μετά σωματικός. Τα έχουμε μπερδεμένα. Το ίδιο ισχύει και για τα ναρκωτικά. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, που μας έκαναν μάθημα για τις εξαρτήσεις, που μας έλεγαν ότι η σωματική εξάρτηση από την ηρωίνη, για παράδειγμα, παίρνει 3 μέρες για να φύγει. Η ψυχολογική εξάρτηση μπορεί να πάρει μια ζωή για να φύγει. Ναι. Δεν είναι η σωματική εξάρτηση το πρόβλημα, η ψυχολογική εξάρτηση είναι το πρόβλημα. Τα έχει μπερδεμένα η κοπέλα στο μυαλό της. Και δεν είναι θέμα χρόνου η ψυχολογική. Πρώτα απ' όλα, η ψυχολογική εξάρτηση ούτως ή άλλως είναι αλκοολισμός. Δεν μπορώ, είναι όλα μπερδεμένα. Άλλο να πίνει κάποιος κοινωνικά και άλλο κάποιος να είναι εθισμένος ψυχικά στο αλκοόλ και ενίοτε και σωματικά. Κάποιος μπορεί να είναι αλκοολικός και να μην έχει σωματικό εθισμό. Να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Ο εθισμός. Μετά θα δεις ότι έχει δική της ιστορία, γι' αυτόν τα γράφει. Ναι, πες μου. Να πω κάτι που είναι ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Ένας εθισμός σε τέτοιο βαθμό όπως ο αλκοολισμός ή τα ναρκωτικά κάνει δυσλειτουργικό το άτομο. Όταν έχουμε δυσλειτουργία λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ένας που πίνει ένα ποτήρι κρασί την ημέρα νομίζω δεν είναι δυσλειτουργικός, ούτε θα γίνει ποτέ. Αν δεν πέσει σε αυτό το κομμάτι. Και αν θα πέσει σε αυτό το κομμάτι, δεν θα πέσει κατά λάθος. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
θα παρασυρθεί από τίποτα. Δεν θα παρασυρθεί από τίποτα, ούτε θα είναι κατά λάθος, θα είναι τυχαίο. Μα είναι γιατί το θέλει εκείνος, κάπου θα να ξεφύγει. Είναι επειδή τεμπελιάζει να λύσει τα προβλήματα του, να βάλει την πνευματική δουλειά, τον πνευματικό κόπο για να επιλύσει τα προβλήματα του. Γι' αυτό επιλέγει να μουδιάζει τα συναισθήματα του και να βάζει τα προβλήματα του κάτω από το χαλί, είτε πίνοντας αλκοόλ ανεξέλεκτα, είτε κάνοντας ναρκωτικά, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Ναι, ναι. Έχω υπόψη μου άτομα που είναι βίαιοι αλκοολικοί και άτομα που δεν έχουν αυτή την τάση. Δίχως να λέω πως η συμβίωση μαζί τους είναι υγιής, κάθε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα ότι όλοι οι αλκοολικοί βάζουν πάνω απ' όλα, πάνω και από τον ίδιο τους τον εαυτό, την εξάρτησή τους. Εγώ διαφωνώ ότι βάζουν πάνω από τον εαυτό τους την εξάρτησή τους. Τον κόλλο εαυτό τους που βάζουν πάνω απ' όλα και την ευχαρίστηση που παίρνει ο κόλλο εαυτός τους από την εξάρτησή τους. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, νομίζω είναι. Εγώ είμαι εναντίον της άποψης ότι οι καημένοι εθισμένοι είναι άρρωστοι. Όχι, οι καημένοι συγγενείς των εθισμένων και τα παιδιά των εθισμένων και οι σύντροφοι των εθισμένων ταλαιπωρούνται από την εξαιρετικά εγωκεντρική επιλογή των εθισμένων αντί να επιλύνουν τα προβλήματά τους, να το ρίχνουν στο ποτό ή στα ναρκωτικά. Ναι. Άρα διαφωνώ απόλυτα με αυτό που λες εσύ, ότι οι αλκοολικοί βάζουν πάνω απ' όλα και πάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό την εξάρτησή τους. Όχι, δεν την βάζουν. Έτσι λειτουργούν οι εξαρτήσεις. Κουράστηκα να μου κάνουν κηρύγματα άνθρωποι που δεν κατέχουν ένα θέμα. Νόμος. Μόνο η λέξη να γράψεις νόμος έλειψε. Μήπως με αυτή την έννοια λέτε πως είναι ναρκισσιστές. Θα ήθελα όντως να καταλάβω αν κυριολεκτής ή πώς ακριβώς εννοείς αυτή τη σύνδεση αλκοολισμού και ναρκισισμού. Πότε μιλώ χωρίς να κυριολεκτώ? Τι σημαίνει κυριολεκτής, δηλαδή? Προσπαθεί η κοπέλα να ταιριάξει τη δική της άποψη. Προσπαθεί να με βάλει εμένα να πω αυτό που σκέφτεσαι εσύ είναι το σωστό. Και αυτό που είπα εγώ είναι το λάθος. Δηλαδή, εσύ όταν λες ότι ένας άνθρωπος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να το λες για βρισιά, για να γελάσουμε, να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει κυριολεκτή? Δεν πιστεύω να με βάλει σε απόκρυψη. Ο λόγος που ρώτησα είναι διότι και εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Ήμουν σίγουρη ότι επειδή έχεις και εσύ προσωπική εμπειρία, προσπαθούσες να κόψεις και να ράψεις τα λεγόμενα μου στην προσωπική σου εμπειρία. Και αυτό ονομάζεται αντίσταση στην ψυχοεκπαίδευση. Ακούμε κάτι ψυχοεκπαιδευτικό, αλλά επειδή δεν συμφωνεί με την προσωπική μας εμπειρία και δεν συμφωνεί με τα προσωπικά μας λάθη, σίγουρα δεν κυριολεκτεί ψυχολόγος, σίγουρα αυτό που είπε δεν ταιριάζει με την ψυχιατρική ή την ψυχολογία. Να βαφτίσουμε το τέτοιο, πώς το λένε, το ψωμί, ψάρι, πώς το λένε. Ο πρώην σύζυγος και πατέρας του παιδιού μου είναι αλκοολικός. Ήμασταν 11 χρόνια μαζί. Το διαζύγιο ήταν ό,τι πιο σωστό και για εμένα και για το παιδί. Τότε υπήρξε ψυχολογική εξάρτηση του πρώην μαζί με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτή τη διάγνωση ψυχολογική εξάρτηση από το αλκοόλ, φανταζούμε, δεν ξέρω. Έχουμε πολύ καλή σχέση για χάρη του παιδιού. Δεν είχα βιώσει σωματική βία, ούτε ψυχολογική, π.χ. να με μειώνει, να με βρίζει. Συγγνώμη, ψυχολογική βία δεν είναι μόνο να σε μειώνει, να σε βρίζει ο άλλος. Και η συναισθηματική παραμέληση που προκύπτει εκ των πραγμάτων από τον εθισμό συνιστά ψυχολογική βία. Ο εγωισμός του, που προσωπικά το θεώρησα και ως απόρρια της εξάρτησης του, ήταν φυσικά εμφανής. Όχι, ο εγωισμός του ήταν αιτία της εξάρτησης του, δεν ήταν απόρρια της εξάρτησης. Σωστό. Ο εγωισμός του, που προσωπικά τον θεώρησα και ως απόρρια της εξάρτησης του, ήταν φυσικά εμφανής όταν στο αποκορύφωμα της μεταξύ μας διαπραγμάτευσης πριν χωρίσουμε μου δήλωσε ότι το τότε 3,5 χρονών παιδί θα καταλάβει ότι ο μπαμπάς του έχει πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Έχουμε τώρα περίπου 13 χρόνια διαζευμένοι. Πάντα έλεγε στο παιδί να με ακούει. Γενικά δεν έχω εισπράξει ναρκισισμό, όπως εγώ τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι. Ήταν πάντα ένας κλειστός άνθρωπος που με το ποτό αποτραβιόταν ακόμα περισσότερο στα σκοτάδια του. Και εγώ νιώθα μοναξιά. Ο ίδιος ενοχές που δεν συμμετείχε ενεργά σε όλους τους τομείς. Δεν είχε ενοχές. Κλαμμένος. Δεν θέλω να σε κουράσω ούτε και να γίνει βίντεο αυτό. Όχι, το κάνω βίντεο, κόρη. Έχεις κάνει ήδη για άλλα θέματα που σου είχα στείλει βίντεο.
Ήθελα απλώς να σου δώσω το background για την, για την απορία που έθεσα. Αν έχεις σκοπό να, το, να κάνεις ούτως ή άλλως αναφορά σε αυτό το θέμα, είναι όλοι εξαρτημένοι αλκοολικοί νάρκισσοι, θα μπορούσες φυσικά να βασιστείς και στα δικά μου επιχειρήματα και με χαρά θα ακούσω μήπως και σκέφτομαι διαστρεβλωμένα. Σε φιλώ. Και της απαντώ και εγώ, φυσικά και σκέφτεσαι διαστρεβλωμένα. Και συγγνώμη, άμα ρωτάς Θέκλα Πετρίδου, σου απαντά Θέκλα Πετρίδου. Ενώ θα σου απαντά με το στυλ της αυτόν το. Φυσικά και σκέφτεσαι διαστρεβλωμένα. Σε απόκρυψη δεν θα σε βάλω, αν και χτύπησε εντός εγώ ένα άσχημα το ερώτημα που έθεσες. Είναι δική σου γνώμη ή αναγνωρισμένη από την ψυχολογία κάθετος ψυχιατρική? Ρωτάω διότι είχα μία μάλλον διαφορετική θεώρηση. Σκέψου τι σημαίνει αυτό που μου έγραψες. Είναι δική σου γνώμη ή αναγνωρισμένη από την ψυχολογία ψυχιατρική επειδή εγώ είχα άλλη θεώρηση? Δηλαδή επειδή αυτή σκεφτόταν διαφορετικά με ρωτούσε αν η άποψη η δική μου ήταν δική μου άποψη ή αν ήταν επιστημονική άποψη, επειδή εκείνη που δεν είναι επιστήμονας είχε άλλη άποψη. Ναι, εντάξει. Τι σόη διατύπωση είναι αυτή? Βίντεο θα κάνω με το θέμα. Μου απάντησε η φίλη, καλημέρα Θέκλα, δεν αμφιβάλλω πως σκέφτομαι διαστρεβλωμένα, γι' αυτό και θέσα το ερώτημα. Και ναι, ομολογώ πως κατόπιν σκέψης αυτό που εφάρμοζε ο πρώην σύζυγος είναι, και είναι ψυχολογικά βίαιο, είναι το silent treatment, δηλαδή τιμωρία της σιωπής, όταν για κάποιο λόγο ενοχλούνταν με κάτι. Το καταλαβαίνω πως χτύπησε άκομψο τώρα που το ξαναδιαβάζω και συγγνώμη γι' αυτό. Δεν έγινε με πρόθεση να σε προσβάλλω. Ήταν αργά και δεν το ξαναδιάβασα πριν πατήσω αποστολή, κάτι που δεν συνηθίζω. Αν μπορούσα να επαναδιατυπώσω, θα έλεγα πως ξαφνιάζουμε με την τοποθέτηση πως ο αλκοολισμός συμβαδίζει απαραίτητος και ανεξαιρέτως με τον ναρκισισμό και θα ήθελα σχετική επεξήγηση. Καλή σου μέρα και ελπίζω να δεχθείς τη συγγνώμη μου. Εννοείται και δέχθηκα τη συγγνώμη της κοπέλας, γιατί έλεος και εμείς πολλές φορές, όλοι μας μπορεί γράφοντας κάτι να πούμε κάτι το οποίο να χτυπήσει άσχημα. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος κάνει ένα σχόλιο το οποίο είναι νέκιν και αντί να το παραδεχθεί προσπαθεί να σου πει μα αυτόν. Ναι. Αυτά που λες. Αυτά μου έγραψε η κοπέλα, αυτά της απάντησα, αυτά μου απάντησε πίσω. Καταρχάς θέλω να πω εδώ, όπως της έγραψα και της σχεδιάς, ότι το γεγονός πως εκφράζω κάποιες απόψεις στα βίντεο οι οποίες δεν ακούγονται από κάποιους άλλους ψυχολόγους ή ψυχοθεραπευτές ή ψυχιάτρους και ακούγονται πιο παλιότερες απόψεις από αυτούς, δεν σημαίνει ότι είναι δικές μου απόψεις, ότι κάθομαι και τις γεννώ. Διαβάζω συνέχεια. Διαβάζω, ενημερώνομαι, διαβάζω για τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη και σίγουρα ένας ψυχολόγος, ο οποίος έχει ακαδημαϊκή κατάρτιση και κλινική μπύρα, μπορεί να βγάλει και από μόνος του κάποια συμπεράσματα, τα οποία να έχουν περισσότερη εγκυρότητα από τα συμπεράσματα που θα βγάλει κάποιος, ο οποίος θέλει να δικαιολογήσει τη δική του στάση και συμπεριφορά. Είναι το λιγότερο προσβλητικό να πεις σε έναν ψυχολόγο αυτό που λες είναι η άποψη της ψυχιατρικής κάθετος ψυχολογίας, είναι η δική σου άποψη. Ειδικά όταν φτιάχνω βίντεο για το κανάλι, είτε είναι ένα βίντεο στο οποίο μιλάω μόνη μου, ή ένα βίντεο που συνομιλώ με τον πάνω, είτε ένα βίντεο στο οποίο συνομιλώ με κάποιον συνάδελφο, πάντοτε σκέφτομαι όταν μιλώ, και αυτό θα ανέβει στο κανάλι, ότι μιλώ πρωτίστως ως ψυχολόγος. Όχι σαν ψυχολόγος, ως ψυχολόγος. Εννοείται ότι η επιστήμη της ψυχολογίας έχει πολλά ευρήματα, έχει πολλές θεωρίες, έχει πολλά συμπεράσματα, όμως και ο κάθε ψυχολόγος ο οποίος είναι ενεργός ψυχολόγος και έχει ψυχολογική σκέψη και ψυχολογική πράξη μπορεί να βγάζει κάποια συμπεράσματα τα οποία σίγουρα, ξαναλέω, έχουν περισσότερη εγκυρότητα από τα συμπεράσματα που βγάζει κάποιος για να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να πει «Αχ, ένιωσα άβολα τώρα που είπε η Θέκλα στο βίντεο ότι όλοι οι αλκοολικοί είναι ναρκισσιστές, γιατί εγώ προσωπικά τον πρώην άνδρα μου που είναι αλκοολικός δεν τον θεωρώ ναρκισσιστή και δεν τον αντιμετωπίζω ως ναρκισσιστή και δεν αντιλαμβάνομαι ίσως ότι και εγώ είμαι συνεξαρτωμένη, αν είμαι συνεξαρτωμένη, δεν ξέρω τι είναι η κοπέλα, οπότε ας αφισβητήσω την επιστημονική εγκυρότητα των λόγων της ψυχολόγου.
Έχω θέμα με αυτό, γιατί από τον καιρό που άρχισα να βγαίνω στην Κυπριακή τηλεόραση από το 1998, άκουγα αυτή την κουβέντα όχι από όλους τους συναδέλφους, από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι ενοχλούνταν από τα λεγόμενα. Και ενοχλούνταν από το γεγονός ότι έδινα πληροφορίες στον κόσμο, οι οποίες πληροφορίες είναι δύναμη, και τους έκαναν όταν πήγαιναν στα γραφεία των άλλων συναδέλφων να έχουν κάποιες απαιτήσεις. Και σου λέει, αυτή μας χαλάει τη μοιάτσα. Ξυπνά τον κόσμο. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Είναι κάτι αυτό με τον αλκοολισμό και ό,τι συνιστά ναρκισισμό, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διατυπώνεται στα πλαίσια της ψυχοπαθολογίας. Στο βιβλίο της Dr. Ράμανη, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», περιγράφεται ξεκάθαρα η άμεση διασύνδεση των εθισμών με τον ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Επίσης, ο όρος συνεξαρτώμενος βγήκε από τις ομάδες του AA σε άμεση εξάρτηση με τον όρο αλκοολικός. Εντάξει. Yeah. Δηλαδή, okay. Είναι το πιο κλασικό. Η σύντροφος ή ο σύντροφος ενός αλκοολικού να είναι συνεξαρτώμενος. Να δικαιολογεί τον αλκοολικό, να λέει μα είναι κρίμα, μα δεν είναι παλιό χαρακτήρας, είναι αρρώστια και ούτω καθεξής. Και η μέθοδος η οποία έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την απεξάρτηση από τον αλκοολισμό είναι η μέθοδος των ανωνύμων αλκοολικών, των AA, η οποία είναι η μέθοδος αυτοβοήθειας των 12 βημάτων, που παραδέχονται ότι είναι παλιοχαρακτήρες, που παραδέχονται τον ναρκισισμό τους και παίρνουν συνειδητή απόφαση να μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Και γι' αυτό και δεν το ξεπερνούν όλοι όσοι πάνε στους ανωνύμους αλκοολικούς. Anyway, θες εσύ να πεις κάτι? Να πω. Άκουγα αυτά που είπε η κοπέλα που περιέγραφε κάποια πράγματα με τον πρώην σύζυγο, που πέρα από το θέμα με το ποτό έδειχνε σαφώς ότι δεν ότι προτιμάει το δικό του κόσμο από την οικογένειά του. Και η κοπέλα λέει, βάζουν το ποτό ακόμη και πάνω από τον εαυτό τους. Όχι αγάπη μου, δεν βάζουν το ποτό πάνω από τον εαυτό τους. Τον εαυτό τους βάζουν πάνω απ' όλα και την ευχαρίστησή τους. Πώς εγώ θα είμαι cool. Πώς εγώ θα τσιλάρω. Πώς εγώ θα μπω στη ζώνη που δεν θα με πιάνει τίποτα. Ναι. Και επίσης το άλλο που σκέφτομαι είναι πόση σημασία έχει για αυτήν να αποκλείσει, ας πούμε, το ενδεχόμενο να είναι ναρκισιστής. Ξέρω πώς γιατί δουλεύει γίνεται το όλο αυτό. Κοίταξε, να σου πω, εγώ το είχα κάνει και εγώ αυτό το πράγμα. Για χρόνια θεωρούσα ότι ο πρώτος μου σύζυγος δεν ήταν ναρκισιστής. Για χρόνια το θεωρούσα αυτό. Ναι, εντάξει, και εγώ το έχω περάσει αυτό, αλλά αυτό που... Είχα άρνηση να το αποδεχθώ. Αυτό που μετράει δεν είναι να... Είχα άρνηση να αποδεχθώ αυτό το στοιχείο, γιατί νομίζω ότι με ενοχλούσε το να παραδεχθώ ότι κάθισα 6 χρόνια και δεν αντιλήφθηκα την κακία. Ναι, είναι μια παγίδα τώρα να κάθεσαι να σκέφτεσαι και το κριτήριό σου για το τι θα κάνεις να είναι μια διάγνωση ή μια διαπίστωση. Και οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε και το πώς αισθάνεσαι, αν περνάς καλά. Και αυτές οι καλές σχέσεις με τον πρώην τον ναρκισιστή έχουν τεράστια παγίδα. Οι καλές σχέσεις με έναν πρώην ναρκισιστή. Γιατί αν κάθεσαι και κάνεις καλές σχέσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακό παράδειγμα για τα παιδιά, ακόμη και αν τα παιδιά μένουν μαζί σου δηλαδή, δεν τους προστατεύεις από την κακία του παραδείγματος. Ναι. Εγώ θεωρώ πλέον και. Αυτή δεν είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι γνώμη η οποία εξάγεται από τα συμπεράσματα τα καινούργια της επιστήμης και ειδικά του χώρου της ψυχοπαθολογίας και του χώρου της μελέτης του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας, ότι πρέπει και στα ανήλικα παιδιά να ξεκαθαρίζουν ότι ξέρεις, εγώ με τον πατέρα σου χώρισα επειδή είχε ένα τρόπο με τον οποίο συνδυόταν μαζί μου, τον οποίο εγώ τον βλέπω ως ναρκισιστικό και ένιωθα ότι βίωνα ψυχολογικά κακοποίηση σε εκείνο το γάμο και πρέπει να φύγω. Ονομάζουμε τη συμπεριφορά. Ναι. Και δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις. Ναι, πρώτα πρέπει, ναι, αλλά εδώ πρέπει να ονομάσουμε τη συμπεριφορά πρώτα για μας και να μην κολλάμε στη διάγνωση και το αν ήταν ή δεν ήταν. Τώρα, αν υπάρχει, αν φοβάται η κοπέλα ότι αν παραδεχθεί ότι ο πρώην άντρας της είναι ναρκισιστής,
και αλκοολικός και ναρκισιστής, αν φοβάται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες το παιδί της να γίνει ναρκισιστής, εγώ θα σου λέγω ότι join the club, εδώ μέσα είμαστε περισσότεροι με όλα τα σόγια τα ναρκισιστής. Προερχόμαστε περισσότερο από ναρκισιστικές οικογένειες. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι το ζήτημα. Αλλά σίγουρα το να μην ονομάσεις τον ναρκισιστή ναρκισιστή είναι παγίδα για τα νέα μέλη της οικογένειας, τα νεαρά παιδιά. Είναι παγίδα για ένα νεαρό παιδί να λες: μάνα μου, τι καλός που είναι ο μπαμπάς, τι καλή που είναι η μαμά. Σαν εκείνο τον κύριο που μιλούσε για τον πατέρα του, τον προπονητή που κάναμε το βίντεο. Ναι, ναι, ο Γιαννάρας. Γιαννάρα, πού είσαι Γιαννάρα. Μπορείς Γιαννάρα να μην. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνεται μία αποκαθήλωση των κακών προτύπων, ούτως ώστε τα παιδιά μας να μην τα ακολουθήσουν. Εγώ πόσες φορές δεν έχω μοιραστεί τη μεγάλη, πώς να το πω, έχω μετανιώσει πικρά έχω μετανιώσει που δεν πήγα no contact με τους γονείς που με γέννησαν το 2001. Ναι. Πικρά έχω μετανιώσει. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι εξακολουθούσα να έχω ψηλά ανθρώπους που με κακοποίησαν και έφερνα τα παιδιά μου σε επαφή με ανθρώπους που με κακοποίησαν, τους οποίους τους είχα ψηλά, άρα έδινα στα παιδιά μου αυτά τα παραδείγματα. Ναι. Και έχω μετανιώσει πικρά. Σε αυτή τη ζωή χρειάζεται να παίρνουμε θέση. Και συγγνώμη που θα το πω, πολλές φορές δεν παίρνουμε θέση από δειλία. Ή μην τυχόν και μας παρεξηγήσουν. Εγώ το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Μην τυχόν και πούν ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος και δεν συγχωρώ. Συγχωρούσα αβέρτα. Αβέρτα κουβέρτα συγχωρούσα. Και μάλιστα έβρισκα και δικαιολογίες και έλεγα για ανθρώπους που με κακοποιούσαν σφόδρα. Ναι, αλλά τι είναι ότι ήταν και εκείνη συνεξαρτώμενη σαν και εμένα, ήταν κρυφονάρκηση. Τι είναι συγχώρεση τελικά? Ξέρουμε τι είναι συγχώρεση. Τεράστια παγίδα είναι συγχώρεση. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπάρχει συγχώρεση μέσα σου με την έννοια του no contact και της αποδοχής αυτό που σου συμβαίνει και κατ' επέκταση της αδιαφορίας και να συνεχίσεις τη ζωή σου όσο μπορείς καλύτερα. Και υπάρχει και η συγχώρεση του να κάτσεις από κάτω, να σε βαράει ο άλλος και να λες: α, θα γεια σου. Φάξε με πασά μου να γεια σου. Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση που έλεγε έναν ενήλικο παιδί το οποίο ήταν αποξενωμένο, αλλά ήταν. Και καλυμμένα από ξενωμένων. Έπαιζε το αγαπητικό παιδί στη μάν, ενώ στην ουσία ερχόταν ο κατάσκοπος και έλεγε: τι καλή μαμά που είσαι εσύ, ποτέ δεν έχεις κατηγορήσει τον μπαμπά, ενώ ο μπαμπάς όλη μέρα σε κατηγορεί. Και της έλεγε: μπράβο, δεν τον κατηγορείς τον μπαμπά. Στο τέλος όμως τι ήταν? Ήταν πράκτορας του πατέρα. Και έδινε συγχαρητήρια και έβγε στη μάνα που δεν είχε κατηγορήσει ποτέ τον πατέρα. Να! Δεν είναι δική μου περίπτωση, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Αλλά λέω να σε όλες, όσες και σε όλους όσοι θεωρούσαμε ότι θα είμαστε καλοί άνθρωποι που χωρίσαμε από ανθρώπους που μας κακοποιούσαν, γιατί να λέμε την αλήθεια στα παιδιά μας ότι ο πατέρας σου ήταν κακοποιητικός προς εμένα και γι' αυτόν το χώρισα, η μάνα σου ήταν κακοποιητική προς εμένα και γι' αυτόν τη χώρισα, καθόμασταν εκεί πέρα και το παίζαμε ως μάρτυρες και η μαμά και να αγαπάς τη μαμά και να... Θα πεις δεν θα αγαπάς τη μαμά, αλλά πες την αλήθεια ότι με τη μαμά σου χωρίσαμε επειδή με απατούσε. Ή με τον μπαμπά σου χωρίσαμε επειδή ήταν συναισθηματικά απόμακρος και επειδή έβαζε τη διασκέδαση του ποτού πάνω από την οικογένεια. Δηλαδή μετά και κερατάς και δαρμένος και αποξενωμένος από πάνω. Εγώ θεωρώ ότι ο γονιός ο οποίος έχει κακοποιηθεί μέσα σε γάμο και αναγκάστηκε να χωρίσει, οφείλει να ενημερώνει τα παιδιά του για το γεγονός ότι ο λόγος του χωρισμού ήταν η κακοποίηση. Να μην το ωραιοποιεί. Δεν ταιριάζαμε. Και εγώ το έλεγα, δεν ταιριάζαμε. Α, δεν είναι θέμα ταιριάσματος. Ναι, δεν ταιριάζει. Μια χαρά ταιριάζει ο θήτης με το θύμα. Γίνεσαι και εσύ ο ίδιος εις αποστάκια, δε παιδί μου. Ναι! Εγώ την έχω κάνει αυτή τη βλακεία. Να κρατώ εις αποστάσεις και να ροποιώ τα πράγματα εκ των υστέρων. Το οποίο όμως δεν έβλαψε εμένα, έβλαψε τα παιδιά μου. Τα παιδιά μας χρειάζονται φωτεινά παραδείγματα και ξεκάθαρα παραδείγματα. Η ξεκάθαρη στάση ζωής δίνει και ξεκάθαρη πηξίδα στα παιδιά μας για να ακολουθήσουν τον δρόμο. Τώρα, αν εμείς είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές και πούμε στα παιδιά μας την αλήθεια ότι ο λόγος που αποφάσισα να χωρίσω από τη μάνα σου ήταν επειδή έχω υποστεί ψυχολογική κακοποίηση, έχω υποστεί κέρατο μέσα στο γάμο ή ο λόγος που χώρισα από τον πατέρα σου ήταν αυτός και αυτός και αυτός
και τα παιδιά εξακολουθήσουν να θαυμάζουν τον άπιστο, τον ναρκισιστή, τον κακοποιητή, με γεια τους, με χαρά τους. Είναι δική τους επιλογή. Είναι δική τους επιλογή. Όταν όμως εμείς ωρεοποιούμε τους παλιανθρώπους, τότε φταίμε και εμείς όταν τα παιδιά μας τους θαυμάζουν και τους ακολουθούν. Τώρα, εγώ αυτό που είπα είναι ότι οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι πολύ πιο πιθανό να επιλέξουν τον αλκοολισμό από ότι άνθρωποι χωρίς ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Επειδή το έχει ρωτήσει και μια άλλη κοπέλα, μπορεί ένας άνθρωπος να περάσει μια φάση στη ζωή του που να φλερτάρει με τον αλκοολισμό, να συνειδητοποιήσει πόσο εγωκεντρικό και αλαζονικό ήταν αυτό που έκανε, ιδίως αν έχει παιδιά και αν έχει οικογένεια, να ζητήσει βοήθεια, να αποτοξινωθεί και να μην είναι ναρκισιστής. Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν τρόπο ζωής στον αλκοολισμό. Εννοείται ότι μπορεί κάποιοι από εμάς σε κάποια φάση να φλερτάραμε με τον αλκοολισμό. Γιατί έγραψε μια άλλη κοπέλα ότι εγώ είχα περάσει μια φάση που έκανα πολύ τακτική χρήση αλκοόλ. Μετά όμως, λέει, όταν έμεινα έγκυος και έφερα το παιδί μου στη ζωή, αποφάσισα πολύ συνειδητά να σταματήσω να πίνω. Και σταμάτησα, όσο δύσκολο και αν ήταν. Εντάξει, μια απλούστευση μπορεί να είναι, παιδί μου, ότι όλοι με ναρκισιστικό στυλ δεν θα είναι αλκοολικοί. Αλλά όλοι οι αλκοολικοί μάλλον είναι ναρκισιστές. Ναι, αλλά τώρα αν περάσεις μια φάση στην οποία φλερτάρεις με τον αλκοολισμό, αλλά δεν παραμείνεις, δεν θεωρείς αλκοολικός, ρε παιδί μου. Τώρα αν πίνεις για ένα αλφαβήτα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, αν πίνει κάποιος για μερικούς μήνες, θέμα είναι να μην παραμείνεις αυτό σταθερή στάση ζωής. Να δούμε λίγο πώς ορίζεται ο αλκοολισμός από τον DSM-5. Η διαταραχή χρήσης αλκοόλ, γνωστή επίσης ως αλκοολισμός, αναφέρεται σε ένα προβληματικό πρότυπο χρήσης του αλκοόλ, που οδηγεί σε σημαντική βλάβη ή δυσφορία του ατόμου. Επειδή η χρήση αλκοόλ ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ανθρώπων, θα ήταν χρήσιμο να εντοπιστούν γενικά οι ενδείξεις ενός προβλήματος, όπως όταν επηρεάζει τη ζωή στο σπίτι, στο σχολείο ή στην εργασία. Συμπτώματα με βάση τον DSM-5, η διαταραχή χρήσης αλκοόλ ορίζεται ως ένα προβληματικό μοτίβο κατανάλωσης αλκοόλ που έχει ως αποτέλεσμα μια κλινικά σημαντική βλάβη δυσφορία, η οποία έχει τη μορφή δύο ή περισσότερων από τις ακόλουθες καταστάσεις εντός περίοδου 12 μηνών. Άρα αυτό που είπα πριν, αν για 6 μήνες πίνεις και μετά σταματήσεις, δεν θεωρείς αλκοόλ. Το αλκοόλ λαμβάνεται περισσότερο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. Ο άνθρωπος επιθυμεί συνεχώς ή προσπαθεί ανεπιτυχώς να μειώσει ή να σταματήσει τη χρήση αλκοόλ. Αφιερώνεται ή δαπανάται πολύ μέρος του χρόνου για την απόκτηση αλκοόλ, για τη χρήση ή για την ανάρρωση από τις επιπτώσεις του αλκοόλ. Έντονη επιθυμία ή σφοδρή επιθυμία ή παρόρμηση για τη χρήση αλκοόλ. Αδυναμία ή αποτυχία εκπλήρωσης σημαντικών ή μείζωνων καθηκόντων εργασίας, σχολείου ή σπιτιού λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Η συνέχιση χρήσης αλκοόλ παρά τα επίμονα ή επαναλαμβανόμενα κοινωνικά ή διαπροσωπικά προβλήματα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται με τη χρήση αλκοόλ. Προτεραιότητα στην κατανάλωση αλκοόλ με διακοπή ή μείωση σημαντικών δραστηριοτήτων. Κατανάλωση σε καταστάσεις οι οποίες προκαλούν φυσικούς και σωματικούς κινδύνους. Συνέχιση της χρήσης αλκοόλ παρά την επίγνωση της ύπαρξης σε ένα επίμονο ή επαναλαμβανόμενο σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα που πιθανότατα προκάλεσε ή επιδεινώθηκε από το αλκοόλ. Ανάγκη για πολύ περισσότερη ποσότητα από ό,τι κάποτε χρειαζόταν για το επιθυμητό αποτέλεσμα από το αλκοόλ ή μειωμένη επίδραση με συνεχιζόμενη χρήση ίδιας ποσότητας αλκοόλ, η ανοχή στο αλκοόλ δηλαδή. Συμπτώματα στέρησης με εκδήλωση προβλημάτων ύπνου, τρέμουλο χεριών, ανησυχία, ναυτία, εφίδρωση, γενικευμένη τονικοκλονική σπασμή, άγχος, κρίση ή αίσθηση πραγμάτων που δεν υπάρχουν, ψευδαισθήσεις και χρήση για ανακούφιση ή αποφυγή τέτοιων συμπτωμάτων. Ο αλκοολισμός ή η εξάρτηση από το αλκοόλ θεωρείται η πιο σοβαρή μορφή κατάχρησης αλκοόλ. Το DSM-5 σωματώνει την κατάχρηση αλκοόλ και την εξάρτηση από το αλκοόλ σε μία μόνο διαταραχή με ήπιες, μέτριες και σοβαρές υποκατηγορίες. Ήπια, η παρουσία 2-3 από τα παραπάνω συμπτώματα. Μέτρια, η παρουσία 4-5 από τα παραπάνω συμπτώματα. Σοβαρή, η παρουσία 6 περισσότερων από τα παραπάνω συμπτώματα. Όταν κάποιος πίνει υπερβολικό αλκοόλ αλλά σε τακτική βάση και διακόψει απότομα, μπορεί να βιώσει στέρηση αλκοόλ.
και υστέρες αλκοόλ είναι αυξημένο τρέμουλο χεριών, εφίδρωση, αϊπνία, ταχυπαλμία, άγχος, κατάθλιψη, κόπωση, ευερεθιστότητα, παρεστής, επιληπτικές κρίσεις ακόμη. Μου έλεγε ένας πρώην αλκοολικός ότι σηκωνόταν, λέει, ώρα 4 το πρωί και πήγαινε, δεν μπορούσε να περπατήσει, τρεμελώνει το σώμα και πήγαινε γονατιστός μέχρι το ψυγείο να πιάσει τη βότκα να την κατάψυξε. Μάλιστα. Αυτά που λες. Βλέπεις ότι στον DSM δεν δίνει έμφαση στη ψυχική εξάρτηση σε αντιδιαστολή με τη σωματική εξάρτηση. Εντάξει. Μιλάει για... Λοιπόν, βλέπεις ότι στον DSM-5 η διαταραχή χρήσης αλκοόλ δεν έχει τέτοια διάγνωση όπως διάγνωση ψυχολογικού εθισμού ή σωματικού εθισμού. Έχει συγκεκριμένα συμπτώματα. Περισσότερο σωματικά το περιγράφει. Λέει είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Ναι, νομίζω ότι περισσότερο σωματικά τα... Όχι, είναι και ψυχολογικά, δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά δεν λέει ψυχολογική και σωματική εξάρτηση. Βλέπετε λοιπόν ότι το DSM-5 δεν μιλάει για ψυχολογικό και σωματικό εθισμό. Τα έχει όλα μαζί. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε και ένα σκυλί, ναι, το οποίο πρέπει να το κατεβάσουμε να δούμε τι θέλει. Όχι, πρέπει να γράψουμε ένα DSM για σκύλους. Ο Λάγκη θα είναι raw material, τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Εκτός το ότι θα θέλει πάρα πολύ μοντάζ αυτό το βίντεο, αυτό νομίζω είναι φανερό τη σπάση ότι θα θέλει τρομερό μοντάζ το βίντεο αυτό. Αντιλαμβάνεστε κιόλας όμως ότι οι διαγνώσεις για ψυχολογικών εθισμών κλπ. Κλπ. Είναι παλαιές. Η ιατρική και την ψυχολογία. Οι αιτίες αλκοολισμού. Ενώ η συγκεκριμένη αιτία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ είναι άγνωστη, υπάρχουν περιβαλλοντικοί και γενετικοί συσχετισμοί. Η κατάχρηση αλκοόλ τίνει να αυξάνεται σε οικογένειες. Α, τα έχει σακούλα την αντάξει. Ο ρυθμός της κατάστασης είναι 3-4 φορές υψηλότερος σε στενούς συγγενείς αλκοολικών και ο κίνδυνος αυξάνεται με την εγκύτητα της γενετικής σχέσης. Ο κίνδυνος κατάχρησης αλκοόλ αυξάνεται αν τα άτομα χρησιμοποιούν το αλκοόλ για να μουδιάσουν από τα προβλήματά τους, για να αντέξουν το άγχος, τους φόβους ή τα προβλήματα διάθεσης ή για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους. Η παρορμητικότητα σχετίζεται επίσης με την κατάχρηση αλκοόλ. Ακούς? Η παρορμητικότητα. Ο κίνδυνος κατάχρησης αλκοόλ αυξάνεται αν τα άτομα χρησιμοποιούν το αλκοόλ για να μουδιάσουν από τα προβλήματα τους, για να αντέξουν το άγχος, τους φόβους ή προβλήματα διάθεσης ή για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους. Η παρορμητικότητα σχετίζεται επίσης με την κατάχρηση αλκοόλ. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε κοινά με τους ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και με οριακό θα έλεγα. Εδώ πέρα γράφει για τους ανώνυμους αλκοολικούς. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Είναι ένα άρθρο αυτό από το Psychology Today. Conditions, alcohol use disorder. Λοιπόν, αυτά. Ξέρεις, τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Είχα και εγώ αλκοολικούς στην οικογένεια, ξέρεις. Εθισμένους. Και ο ένας μου παππούς ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και άλλος στον τζόγο, να με πιάνεις. Yes. Ναι. Νομίζω ότι άμα καθίσουμε να δούμε καλά τα ναρκισσιστικά οικογενειακά συστήματα, θα δούμε ότι έχει πατριάρχες και μητριάρχες. Πατριάρχες και μητριάρχησες που είχαν τους εθισμούς τους. Ναι. Ναρκισσισμός και εθισμοί πάνε χεράκι χεράκι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ βίντεο με έναν πολύ σκύλο, ο οποίος πολύ γάβγησε. Πολύ μας τάπρεξε. Ναι, ναι. Να και ένα σκυλάκι είναι εδώ πέρα που πάει μαζί με τον παππού. Ναι, τώρα πολύ το σκυλάκι δεν γάβγιζει. Αυτά είναι, αυτά. Λάκι, κάτι σκέφτηκα. Αυτά είναι. Ανταλλαγή, πώς σου φαίνεται? Όχι, όχι, παπά. Είναι μικρό ρε κύριο το σκυλάκι, θα να ανταλλάξουμε. Ναι. Γιατί δέχεται ο άνθρωπος να πιάσει το τρελό σκυλό. Γαβ. Τι γαβγίζεις, ε? Γαβ. 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 Ποιος γαβγίζει πιο δυνατά? Γαβ, γαβ. Πώς φαίνεται η ιδέα μου, Λάκι? Όχι. Όχι. Δεν είσαι το και... δίνουμε το σκυλί μας. Είσαι και διάσημο σκύλος. Δεν το δίνουμε το σκυλί μας, δεν το δίνουμε. Το αγαπάμε όπως είναι. Εντάξει. Φίλοι, δεν σε βάζω σε αποκρύψη. Την επόμενη φορά που θα γράψεις όπως πρόσεξε. Πρόσεξε.
Δεν τη ρωμάζει την κοπέλα. Bye. Bye. Bye.